Δεν κάνει μόνο με την επικαιρότητα των ενδιαφέρον, που θα πρέπει να εκδηλώνεται σε ό,τι αφορά στις πληροφορίες που έχουμε ή που συλλέγουμε στο κεφάλι μας. Νομίζω ότι θα πρέπει να εμβαθύνουμε σε, κάποια, σε κάποιες ειδήσει, οι οποίες έχουν ένα άλλο ειδικό ενδιαφέρον. Όπως αυτή την οποία επιλέξαμε να σας παρουσιάσουμε σήμερα και αφορά ένα άρθρο του καθηγητή νευροεπιστημόν Λάζαρου Τριάρχου από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Ένα άρθρο το οποίο δημοσιεύθηκε σε ένα από τα διασημότερα περιοδικά του κόσμου, ε, βρετανικό περιοδικό για την ακρίβεια, είναι το History of Psychiatry, ε, και πραγματεύεται, παρουσιάζει ουσιαστικά ε, τον επιστημονικό βίο 6 γυναικών. Στο ιατρικό προσωπικό της Νευροψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου της Βιέννης το 1927. Ένα έτος, το οποίο απονεμήθηκε, αν ανατρέξει κανείς έτσι λίγο στη, στη μνήμη του και στις γνώσεις του, στον Διευθυντή της Κλινικής Βάγνερ, Julius Wagner von Zaireg. Θα μας τα πει καλύτερο ο κύριος τριάρχου, ο οποίος βρίσκεται εδώ. Ο συγκεκριμένο άνθρωπος ήταν ένας Αυστριακός γιατρός, ο οποίος είχε κερδίσει το βραβείο Νόμπελ Φυσιολογίας Ιατρικής και είναι ο πρώτος ψυχίατρος που έπραξε αυτό ε, για το οποίο ερεύνησε. Κύριε Τριάχου, καλώ ήρθατε. Ε, ε, Καταρχά, πολλά συγχαρητήρια ε, για, αυτό σας, για αυτή σας σα τη δημοσίευση. Γνωρίζουμε ότι οι καθηγητέ ε, πάντοτε επιχειρούν έρευνε, ε, οι οποίε αποτυπώνονται σε άρθρα, τα οποία δημοσιεύονται σε ξένα έγκριτα περιοδικά. Είναι μία από τι πρακτικέ σα και είναι ο τρόπο σα για να επικοινωνείτε τα αποτελέσματα των ερευνών και τι ειδήσει σα, τι δικέ σα ειδήσει. Παγκοσμίως. Ε, είναι πολύ εντυπωσιακό το γεγονό ότι το δικό σα άρθρο, όπω μου εμπιστευτήκατε και τώρα θα το επικοινωνήσω στον κόσμο, γιατί εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό και είναι κακά τα ψέματα. Ε, δεν επιδέχθηκε την παραμικρή διόρθωση. Συνήθω, yeah. δεν ξέρω πείτε μα εσεί ε, την πρακτική που ακολουθείτε σε αυτέ τι περιπτώσει των δημοσιεύσεων, συνήθω στέλνετε τα άρθρα και. Περνούν από τη φιλή κρίση. Mm -hmm από τη σύνταξη του περιοδικού. Εδώ είναι μία από τις λιγότερο συχνές περιπτώσεις όπου ένα άρθρο το υποβάλεις, πηγαίνεις σε τρεις κριτές και δεν σου αλλάζουν τίποτε. Το δεύτερο όπως λέξη. είναι. Όχι. Ούτε μια, και... μια λέξη. Είναι εντυπωσιακό αυτό. Αυτό ήταν ιδιαίτερη χαρά, πιο πολύ γιατί εκτίμησαν το περιεχόμενο της εργασίας. Mm -hmm. Και το κίνητρό μου είναι ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην νευρολογική σχολή της Βιέννης, ναι. η οποία έθεσε κάποιες από τις δυνατότερες βάσεις των σύγχρονων νευροεπιστημών για την κατανόηση ειδικά του ανθρώπινου εγκεφάλου mm -hmm. και περιλαμβάνοντας και την ψυχιατρική. Η νευρολογική και η ψυχιατρική μέχρι τη δεκαετία του 30 ήταν μια ειδικότητα και η ψυχιατρική ασχολούνταν κυρίως στο παρελθόν με ταξινόμηση ασθενειών, με διαγνώσεις, mm -hmm. αλλά σπάνια ασχολούνταν με τη θεραπεία ή την αιτιολογία των νόσων σε επίπεδο οργανικό. Κύριε Τριαρχού, ναι. θέλω να μου πείτε καταρχάς πώς προσανατολιστήκατε σε αυτό το θέμα. Ποιο ήταν το έναυσμα που είχατε με σκοπό να ξεκινήσετε αυτή την έρευνα. Το έναυσμα ήταν προγενέστερες μελέτες που έχω κάνει σχετικά με την ανατομική του ανθρωπίνου εγκεφάλου, και ειδικά ο Άτλαντας του φλοιού των ημισφαιρίων από τους Έλληνες, Φων Εκόνομο και Κοσκινά, οι οποίοι είχαν εργαστεί στο πανέπιστημιο της Βιέννης, όχι mm -hmm. στην Ελλάδα. Και μελετώντας τους υπόλοιπους ερευνητές του τμήματος, mm -hmm. ασχολήθηκα και με άλλες προσωπικότητες και κάποια στιγμή αυτή η ιστορική φωτογραφία, την οποία εντόπισα στα ιστορικά αρχεία της Βιέννης, ναι. είχε και 7 γυναίκες μέσα. Για να τη δούμε αυτή τη φωτογραφία ξανά. Είναι αυτή. Πού την εντοπίσατε αυτή τη φωτογραφία, είπατε? Στο Ιωζεφίνομ, το ιστορικό αρχείο της Ιατρικής Σχολής της Βιέννης. Μάλιστα. Παρατηρήσατε λοιπόν ότι υπάρχουν έξι γυναίκες ανάμεσα στους Πολλού άντρε. Είναι έξι, τι οποίε έψαξα, εντόπισα. Νάτες, Είναι αυτέ οι έξι. Και είναι και μια έβδομη κυρία, η οποία ήταν η ιστολογική τεχνικώ. Mm -hmm. Οι έξι αυτέ είναι γιατροί. Ναι. Mm -hmm. Και έκαναν την ειδικότητά του στην ευρωλογία και την ψυχιατρική. Mm -hmm. Και ήταν όλε εβραϊκή καταγωγή mm -hmm. και αναγκάστηκαν μετά τη δεκαετία του 30 να φύγουν από την Αυστρία. Οι πέντε από τι έξι πήγαν στι Ηνωμένε Πολιτείε, όπου. Συνέχισαν το έργο του συγγραφικό, εκπαιδευτικό και κλινικό mm -hmm. και παρήγαγαν σημαντικό έργο κυρίως περισσότερο προς την ψυχιατρική ενώ είχαν γερές βάσεις στην ευρωβιολογία από τις σπουδές τους. Mm -hmm. Η έκτη που είναι στην πάνω φωτογραφία, στη μέση, η Φάνη Χάλπερν πήγε στη Σανγκάι και εκεί έθεσε τα θεμέλια της ψυχιατρικής στην Κίνα και στη συνέχεια μετακόμισε στο Βανκούβερ, στον Καναδά. Mm -hmm. Ε... Ανάμεσά τους είναι η Αλεξάνδρα Άντλερ. Πάνω αριστερά η κόρη του γνωστού Άλφρεντ Άντλερ. Ένα παιδί από τα τέσσερα που είχε συνολικά ο Άντλερ. Ναι. Ναι. Και εδώ μια παρένθεση ήταν και μουσική οικογένεια και mm -hmm. παίζαν μουσική δωματίου στο σπίτι όλοι μαζί. Κλείνει η παρένθεση. Σημαντικότε σου, ναι. Ε, τότε όλοι στη Βιέννη Ακριβώς, Ακριβώ. <laughs> Για τον, για τον Άντλερ έχει ένα νόημα να πούμε δύο κουβέντες. Ε, ήταν συνεργάτης του Φρόιντ. Ήταν συνεργάτης, ασχολήθηκε με... ίδρυσε μάλλον την ατομική ψυχολογία, διαφώνησε με τον Φρόιντ. Mm -hmm. Δεν ήταν μαθητής ε, του Φρόιντ όπως πολλοί πίστευαν. Ήταν συνεργάτης. Ήταν συνεργάτης. Mm -hmm. Και μάλιστα ο ίδιο διάβαζα ότι στι συνεντεύξει που έδινε προκειμένου να αποδείξει ότι δεν ήταν μαθητής του Φρόιντ, έδιχνε <laughs> κάποιες επιστολές που του στέλνε ο Φρόιντ και του ζητούσε κάποιες συμβουλές για κάποια πράγματα. Ε, άρα λοιπόν αυτή η γυναίκα, ποιο ήταν, το, ποιο ήταν το μέλλον της, μεγάλωσε σε μια τέτοια οικογένεια, με ένα τέτοιο πατέρα, είχε εξαιρετικές προσλαμβάνουσες για να μπορέσει να κάνει μια πολύ μεγάλη καριέρα. Ε, πού οδηγήθηκε λοιπόν μετά ε, το 30'؟ Έφυγε στην Βοστόνη αρχικά. Mm -hmm. εκεί... Ποια είναι από αυτέ τι έξι αριστερά. η πάνω αριστερά. Και λοιπόν. πέθανε το 2001 σε ηλικία 100 χρονών με μυαλό καθαρό. Απίστευτο. Ναι. Ε. Και δούλεψε περισσότερο στην νευρολογία mm -hmm. στη Βοστόνη και μετά δούλεψε και σε κάποια άλλα πανεπιστήμια σε άλλε πόλει. Mm -hmm. Και ασχολήθηκε με νευρολογικέ παθήσει και λίγο λιγότερο με την ψυχιατρική. Καθ Εδώ τη βλέπουμε και σε μια μεγαλύτερη ηλικία, σε μια προχωρημένη ηλικία. Στο κέντρο, αφού είμαστε στην πάνω σειρά και είδαμε αριστερά την Άντλερ, στο κέντρο... Στο κέντρο είναι η Φάνη Χάλπερν, ναι. η ιδρύτρια της ψυχιατρικής στην Κίνα. Στην Κίνα. Και δεξιά? Δεξιά είναι η Έτιθ Κλέμπερερ, mm -hmm. η οποία ε, είχε και αυτή γερές βάσεις στην νευροχημία και κλινική νευρολογία πάλι περισσότερο από ό,τι στην ψυχιατρική και αυτή έφυγε στις Ηνωμένες Πολιτείες με δύο πράγματα στα χέρια της. Ένα μοντέλο που έχει και πατέντα για το πώς να διδάσκουμε τον ανθρώπινο εγκέφαλο στους φοιτητέ με λάμπες από νίον. Σας έχω στείλει, είναι η τρίτη σχηματική εικόνα, αργότερα μπορούμε να τη δούμε. Νομίζω την είδαμε προηγουμένως. Και με δύο δολάρια στην τσέπη της. Λέτε. Ε, κάτω αριστερά είναι η Άννη Ράιχ, είναι η πρώτη σύζυγος του γνωστού Βίλχελμ Ράιχ, mm. η οποία ασχολήθηκε περισσότερο με την, α, με την ψυχανάλυση και στη συνέχεια με... Αυτή την εικόνα που επιζητούσαμε. Αυτή είναι η εικόνα, mm -hmm. αυτό είναι ένα μοντέλο του οποίου η Κλέμπερ είχε την πατέντα και το είχε δείξει και σε ένα συνέδριο ε, νευρολογίας στο Σικάγο. Τι ακριβώς βλέπουμε εδώ γιατί δεν καταλαβαίνουμε και πολλά... Ε, Επάνω βλέπετε ένα περίγραμμα του ανθρωπινού εγκεφάλου σε προφίλ mm -hmm. και μέσα όλες αυτές οι γραμμές είναι οι διασυνδέσεις των διαφόρων περιοχών, πώς επικοινωνούν δηλαδή τα διάφορα κέντρα ε, μεταξύ τους. Δηλαδή έδειχνε ανάβοντας ε, λάμπες διαφορετικών χρωμάτων, που ξεκινάει κινητική οδός, που καταλήγει, που επιστρέφουν τα αισθητικέ εμπειρίες. Πολύ εντυπωσιακό και πολύ προχωρημένο για, για την εποχή τη. Το πριν 34. 30 χρόνια. Ναι. Yeah. Και κάτω κάτι παρόμοιο είναι πάλι με, φο... με λάμπε οι διασυνδέσει των διαφορών περιοχών του mm -hmm. εγκεφάλου. Για πάμε στην επόμενη. <coughs> <coughs> συγγνώμη. Να δούμε ξανά τη φωτογραφία με τι έξι γυναίκε. Και να πάμε στην. Η, κάτω μεσαία. στη μέση είναι η Λίδια Ζίχερ. Αυτή ήταν η αγαπημένη μαθήτρια του Άντλερ. Ναι. Και τη εμπιστεύτηκε και το περιοδικό της Ατομική ψυχολογίας και τη διεύθυνση του Ινστιτούτου Άντλερ mm -hmm. στι Ηνωμένε Πολιτείε. Και κάτω δεξιά είναι η Έντιθ Βίντσε, για την οποία δεν υπάρχουν πολλά βιογραφικά δεδομένα. Με το σύζυγό τη εργάστηκε στο Mount Sinai στη Νέα Υόρκη ο σύζυγος ήταν πάθολογο ανατόμος, ασχολήθηκε με την ογκολογία. Η ίδια ε, δούλεψε κυρίως στα εξωτερικά ιατρία της ε, ψυχιατρικής κλινικής του Mount Sinai. Και τέλος. Και... Τελευταία. Αυτή. Ναι. Λοιπόν, ε, ήθελα να ρωτήσω τώρα, α, ήδη από τα πρώτα στάδια της α, καριέρας τους, α, όλες αυτές οι γυναίκες α, άσκησαν και προώθησαν την ευρωλογία και την ψυχιατρική διεθνώ. Άφησαν το αποτύπωμά του. Ε, αυτό το οποίο μπορούμε να μάθουμε από εκείνε σήμερα είναι πιο. Ποιε είναι αυτέ οι έρευνε που είναι εν εξελίξει και έχουν πατήσει πάνω στην, στην προσπάθεια που κατέβαλαν αυτέ οι πρωτοπόρε γυναίκε εκείνη τη εποχή και πόσο δύσκολο για εκείνη την εποχή ήταν οι γυναίκε να καταφέρουν ναι. να επικρατήσουν σε έναν αν μη τι άλλο, ανδροκρατούμενο mm -hmm. τομέα. Το εντυπωσιακό είναι ότι στην νευροψυχιατρική Κλινική περίπου το 1 τέταρτο του, του staff εκεί του προσωπικού ήταν γυναικείος πληθυσμός mm -hmm. και επίσης εκείνη την εποχή ε, η Βιέννη ήταν μια ε, πολυπολιτισμική κουλτούρα. Υπήρχαν πολλοί ξένοι χωρί διακρίσεις με τελείως αγαστές σχέσεις μεταξύ τους ώσπου να έρθει ε, το μεγάλο κακό του 1938. Mm -hmm. Ε, τώρα τα μηνύματα εκτός από το τεχνικό καθαρά περιεχόμενο των εργασιών τους οι οποίες βρίσκονται στον ιατρικό τύπο ε, κυρίως σε παλιά γερμανικά περιοδικά και στη συνέχεια στα ψυχιατρικά περιοδικά της Αμερικής ε, είναι το μήνυμα ότι αν υπάρχει πάθος για αυτό που ακολουθεί κανείς τότε βρίσκει τη δύναμη κάτω και από τις πιο αντίξωες συνθήκες να λειτουργήσει και να διαπρέψει και αυτό είναι κάτι που καθοδηγεί όλους μας όταν εργαζόμαστε στο εξωτερικό για να ξεπεράσουμε διάφορες αντιστάσεις και άλλα Αυτό το μιλήματα. πάθος δεν είναι κάτι το οποίο ε, στο εμφυτεύει κανείς. Είναι κάτι το οποίο σου δημιουργεί τις συνθήκες ώστε να, να γεννηθεί από μέσα σου. Αυτή η σχολή είναι πολύ εντυπωσιακό ότι έξι στις έξι γυναίκες ακολούθησαν αυτή την πορεία. Άρα λοιπόν σε αυτή τη σχολή γινόταν κάτι, σε αυτή την κλινική γινόταν κάτι. Αυτό το κάτι το εντοπίσατε. Ναι. Ε, ένας από τους κοινωνικούς παράγοντες ήταν η τάση του Βάγνερ Γιάουρεκ, του διευθυντή της κλινικής, να ξεφύγει αυτή την, από αυτήν την ταξινομική τάση της ψυχιατρικής mm -hmm. και να προσπαθήσει να βρει θεραπείες για ψυχικές παθήσεις. Και αυτός ήταν ο λόγος που του απονεμήθηκε και το βραβείο Νομπέλ. Ήταν ο πρώτος ψυχιατρός που δέχτηκε το βραβείο. Mm -hmm. Ε, σήμερα ακούγεται λίγο περίεργο το πείραμα που έκανε. Προσπάθησε μολύνοντα με ελλονοσία να θεραπεύσει στι φιφιλιδικού ασθενεί. Αυξάνοντα είχαν... τον πυρετό δηλαδή. Τον πυρετό και μετατρέποντα την, την κακοήθη φλεγμονή σε καλόήθη. Mm -hmm. Αλλά αυτό έγινε την εποχή πρώτων αντιβιωτικών ε, και πειραματιζόταν με διάφορα πράγματα για να μπορέσει όχι απλώ να κατατάσει του ασθενεί με ετικέτε, mm -hmm. να μπορέσει να βελτιώσει τη ζωή του. Οπότε... Αυτές οι απλές μέθοδοι όμως ήταν εντελώς αποτελεσματικές σε σχέση με, με, με αυτό το οποίο μπορούσε κανείς εύκολα να εντοπίσει και απλά. Ε, σήμερα θα λέγατε ότι οι σύνθετες, βοηθούν, οι σύνθετες βοηθούν περισσότερο ή αποκλείουν τη δυνατότητα του εγκεφάλου μας να σκέφτεται απλά όπως έκαναν τότε εκείνοι εξαιτίας του ότι δεν είχαν τα σύγχρονα μέσα και την τεχνολογία. Όχι, γνώσεις είχαν τεχνικές ε, σήμερα είναι αλήθεια ότι η επιστήμη έχει στραφεί πολύ σε τεχνικέ λεπτομέρειε, δηλαδή μελετούμε τον τάδι υποδοχέα, τον τάδι διαβιβαστή. Ναι. Τότε όλοι οι επιστήμονε είχαν μια γενικότερη παιδεία, δηλαδή διαβάζαν τι γινόταν στη φυσική, στη φιλοσοφία, στα μαθηματικά, Είχαν στη μουσική, είχαν σφαιρικέ προσωπικότητε, αλλά ήταν λιγότεροι και οι ύλοι. Οπότε αυτό ήταν πιο mm -hmm. ρεαλιστικό. Από την άλλη, αυτήν την τάση. Να αγαπά την επιστήμη, εν μέρη την διδάσκουν οι καθηγητές μας mm -hmm. και όπως λέει και ο Καχάλ, δεν υπάρχει μεγαλύτερο τονοτικό της θέλησης από μια επιστημονική ανακάλυψη. Η χαρά δηλαδή του να ανακαλύψει yeah. κανείς μια νέα αλήθεια είναι η μεγαλύτερη τόνωση που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Οι νευροεπιστήμιες σήμερα στην Ελλάδα σε ποιο στάδιο βρίσκονται και πώς μπορούν να ανταποκριθούν στα κελεύσματα της εποχής κύριε Τριάρχο. Ε, υπάρχει έντονη δραστηριότητα και υπάρχουν πολλοί αξιόλογοι συνάδελφοι ερευνητέ στα περισσότερα πανεπιστήμια mm -hmm. ε, με διεθνή παρουσία στον βιοιατρικό τύπο. Μπορούν, μπορούν ε, να ξεχωρίσουν. Και σα το ρωτώ αυτό με δεδομένο ότι εσεί είστε ένα άνθρωπο ο οποίο σπουδάσατε στην Αμερική, ζήσατε στην Αμερική, διδάξατε στην Αμερική και ύστερα από 20 χρόνια αποφασίσατε να επιστρέψετε στην Ελλάδα και να υπηρετήσετε. Ε, ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Συστην. Αυτή είναι μία απόφαση την οποία πήρατε επειδή αγαπάτε την Ελλάδα ή επειδή πιστεύετε ότι όλη αυτή η γνώση που αποκομίσατε εκεί θα μπορούσε να βοηθήσει ε, την, την χώρα και το Πανεπιστήμιο. Και τι βρήκατε όταν ήρθατε εδώ. Αν πραγματικά δηλαδή μπορέσατε να βοηθήσετε γιατί ναι. ε, υπάρχει γόνιμο έδαφος ε. ή δεν υπάρχει. Όλα τα ανωτέρω. <laughs> Είναι Όλα μεγάλη συζήτηση αυτή. <laughs> ναι. Φυσικά ένα κίνητρο ήταν η αγάπη που έχω για την πατρίδα μας. Ε, το δεύτερο ήταν η υποχρέωση, η ηθική που ένιωσα αυτά που είχα την τύχη να διδαχθώ, να τα μεταφέρω ε, στις νεότερες γενιές ε, των Ελλήνων φοιτητών. Ε, εδώ είχα επίγνωση του πώς λειτουργούν τα πράγματα από τα φοιτητικά μου χρόνια. Ε, Παρά τις γκρίνιες, υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία είναι ανεκτήμητα στα ελληνικά πανεπιστήμια. Είναι μια απόλυτη ελευθερία να δημιουργούμε ό,τι κρίνουμε με το μυαλό μας, χωρίς περιορισμούς. Αυτό είναι κάτι που το εκτιμώ ιδιαίτερα. Τεχνικά, φυσικά είναι δύσκολο να συγκριθούμε με τα εργαστήρια της Αμερικής ή της Σουηδίας. Μιλούμε για καινοτομία και όλες αυτές τις λέξεις που έχουν καταντήσει slogan, mm. αλλά. Οι υποδομέ είναι κάτι που όποιο έχει δουλέψει στην Αμερική αντιλαμβάνεται τα προβλήματα <χει> που συναντούμε εδώ. Mm -hmm. Αλλά όταν αποφάσισα να επιστρέψω, ε, ω κίνητρο μου είχα περισσότερο το διδακτικό έργο και την πρόκληση τη γεφύρωσης των θετικών επιστήμων με τι κοινωνικέ επιστήμες. Και αυτό προσπαθώ να κάνω στο Πανεπιστήμιο. Και εμ, το εκτιμούν οι φοιτητέ. Νομίζω ότι αυτά που του διδάσκω πιάνουν τόπο. Με τους συναδέλφους σας, εκεί τα πράγματα, υπάρχει συνέργεια, υπάρχει ανταγωνισμός, υπάρχει βοήθεια, υπάρχει αναγνώριση. Εσείς, για παράδειγμα, έχετε τιμηθεί με το βραβείο Ποδοσάκη. Και επειδή στην Ελλάδα ουδής προφήτης στον τόπο του, ε, γι' αυτό και σας το ρωτώ. Η αναγνώριση για μας έρχεται από τους ειδικού στην επιστήμη μας. Δηλαδή, το να σε αναγνωρίσει κάποιο που έχει διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο δεν έχει ιδιαίτερο νόημα. Έχει ίσως... νόημα στην καθημερινότητά σου να σε διευκολύνει, Όχι, ίσω <laughs> να μην. Διοικητικά έχει... τουλάχιστον και... να μπορεί να κάνει τη δουλειά σου με την ησυχία σου. Να μην έχει τι τεχνικέ γνώσει για να εκτιμήσει αυτό που κάνουμε, όπω και εγώ δεν μπορώ να κρίνω ε, το έργο ε, συναδέρφων σε άλλε επιστήμε. Mm -hmm. ε, τώρα υπάρχουν τα προβλήματα τη ανώτατη παιδεία εδώ. Νομίζω το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η γραφειοκρατία και αυτή η παρεξήγηση τη δημοκρατία που ονομάζεται Γενική Συνέλευση. Ναι. Είναι άπειρες ώρες συζητήσεων και τα λοιπά στην Αμερική όπου τα πανεπιστήμια είναι εργοστάσια επιστήμης, το εννοώ με την καλή έννοια. Είχαμε μία γενική συνέλευση το χρόνο από τις 7 ως τις 7.30 το πρωί. Μια φορά το χρόνο όπου ενημερωνόμασταν και υπήρχαν επιτροπές επιμερισμένες με τις διάφορες δραστηριότητε του τμήματος σε αιτήσια ή τριετή βάση. Επομένως, ο καθένας ασχολούνταν περισσότερο με το επιστημονικό του έργο όλη τη μέρα και όχι με διοικητικά πράγματα που αποσπούν τη δημιουργικότητα ή τη σκέψη. Mm -hmm. ε, ο τρόπος με τον οποίο σκέφτονται <coughs> ε, να, α, να εκτρέψουν, να το πούμε έτσι, η νέα κυβέρνηση, στη νέα κυβέρνηση αναφέρομαι, ε, την, την τροχιά της παιδείας, όπου... Ε, Φλερτάρουμε με τις ιδιωτικοποίησει, μιλούμε για πανεπιστήμια τα οποία θα κάνουν την εμφάνισή τους ε, με άλλους όρους ε, και πλέον θα υπάρξει μια σχετική εναρμόνιση με όλο αυτό το οποίο συμβαίνει στο εξωτερικό και το οποίο εσείς το έχετε ζήσει. Σας βρίσκει σύμφωνο, πιστεύετε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη για κάτι τέτοιο. Αυτό, όπως είπατε πριν ουδής προφήτης, μένει να δούμε τις εξελίξεις. Mm -hmm. ε, Πάντως δεν νομίζω ότι τίποτε μπορεί να γίνει πάρα πολύ γρήγορα. Θέλει πάρα πολύ δουλειά και για να περάσει μια νοοτροπία εφάμιλη της επιστημονικής, ερευνητικής νοοτροπίας του εξωτερικού, ίσως χρειαστούν δύο-τρεις γενιές. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα σε Και ή, χρειάζεται ή, και ή. μια διαχρονική, πολιτική, υπερκομματική. Η παιδεία δεν είναι εύκολη υπόθεση και ε, αν κανείς σχεδιάσει κάτι σήμερα, αυτό θα έχει αποτέλεσματα σε 30 χρόνια. Ε, Πόσο μάλλον αν αυτό το κάτι που σχεδιάσει σήμερα αλλάξει και πέντε φορές. Δεν έχει κανένα νόημα και έχουμε δει όλες τις μεταρρυθμίσεις τα τελευταία 200 χρόνια και ακόμα συζητούμε ε, τα ίδια ζητήματα. Αλλά η ουσία είναι, νομίζω, στην για την ερευνητική δημιουργική σκέψη και όχι τόσο στα τυπικά, τα διοικητικά. Mm -hmm. ε, ας πούμε, μιλούμε για το άσυλο και ο πολύ ο κόσμος νομίζει πως αυτά είναι τα ζητήματα του Πανεπιστημίου. Ένα από τα σημαντικά ζητήματα του Πανεπιστημίου, φυσικά Όμως όλα είναι, είναι σοβαρά. Είναι η ασφάλεια. Όλα είναι σοβαρά, αλλά αυτό που την πληρώνει σε τελευταία ανάλυση είναι η ίδια η επιστήμη. Mm -hmm. Γιατί για να δημιουργήσεις πρέπει να είσαι ελεύθερο, να είσαι σε ευχάριστη ατμόσφαιρα, να μπορεί να είσαι συγκεντρωμένο. Να έχει του πόρου. Ένα άλλο ζήτημα είναι ότι κρινόμαστε με την αξιολόγηση, το οποίο είναι κάτι, νομίζω, ένα καλό εργαλείο. Mm -hmm. Αλλά το οξύμορο είναι ότι κρίνεται το output, η παραγωγή, αγνοώντα το input. Δηλαδή, δεν έχουμε πρόσβαση σε πολλά επιστημονικά περιοδικά, τα οποία ο καθένα μα ψάχνει με διάφορου τρόπου. Αυτή η πρόσβαση πώ θα μπορούσε να επιτεθεί? Ε, είναι θέμα χρημάτων. Υπάρχει το δίκτυο των ελληνικών βιβλιοθήκων το οποίο έχει συνδρομή σε αρκετές επιθεωρήσεις αλλά είναι πολλά περιοδικά τα οποία, ας πούμε το Science και το Nature που είναι τα κύρια περιοδικά της επιστήμης δεν έχουμε πρόσβαση μέσω της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου. Πρέπει είτε να ζητούμε μέσω διαδανεισμού... Ή να βρίσκουμε φίλου στο εξωτερικό για τα αυτονόητα. Για να ίδια. να διαβάσουμε τι γίνεται στην. τι γίνεται στο έξω στον μας. κόσμο. Ναι. Ε, επομένως, Επομένω, μια... μιλούμε για δημοσιεύσει και περιοδικά. Είναι. αυτό το θεωρώ λίγο σαν πρώιμη εφηβεία. Ε, πάλι καλά. <laughs> 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 το Ανακαλύψαμε Λιπιακή τα περιοδικά Λιπιακία. και το impact factor και όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Αυτά είναι αυτονόητα. Αυτό που έχει σημασία είναι τι δημιουργεί με το μυαλό σου, τι τεκμηριώνει. Και τι περνά mm -hmm. ω νέα γνώση mm -hmm. στην επιστήμη. Κύριε Τριάχου, κάναμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ε, για μένα ήταν απολύτω, γιατί μάθαμε πράγματα στο παρασκήνιο τη προσπάθεια ενό Έλληνα καθηγητή για να ε, υπηρετήσει την επιστήμη του. Ε, όμορφα, όπω εσεί μα περιγράψατε προηγουμένω, ε, που θέλει. Θέλει όμορφα να το κάνει αυτό με την έννοια ότι να είναι σε ένα χώρο που όλα είναι λιμένα, τακτοποιημένα, ασφαλή, χρηματοδοτημένα <laughs> και με διάβλους επικοινωνίας με τον έξω κόσμο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, να ευχηθώ πολλές άλλες τέτοιες επιτυχίες όπως το άρθρο αυτό. Προφανώς δεν είναι το, το μοναδικό σας, Έχουν, υπάρχουν κατοντάδες πριν, αλλά ήταν νομίζω εντελώς ενδιαφέρον, γι' αυτό και το, και επιλέξαμε να το επικοινωνήσουμε σήμερα. Ναι, και αν μου επιτρέπετε, μια τελευταία νότα γενική παιδεία. Μου έκανε πάντα εντύπωση πω με τόσα προβλήματα στην παιδεία μα, mm -hmm. σε όλε τι βαθμίδε, και οι φοιτητέ μα και όσοι επιστήμονε πηγαίνουν στο εξωτερικό, καταφέρνουν και φτάνουν ψηλά. Που να είχαμε και ε, τελείω οργανωμένη παιδεία που θα μπορούσαμε να φτάσουμε. Ε, θα κάναμε ξανά παρθενώνε. Να είστε καλά, ευχαριστώ. κύριε Τριάρχο, ευχαριστώ πάρα πολύ.